Ο σεισμός που εκδηλώθηκε εδώ στην περιοχή των χωριών Δαμάση, Μεσοχώρη, Δομένικο, ανέδειξε τεράστια προβλήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από την πλευρά και της κυβέρνησης και της περιφέρειας και του Δήμου, που σχετίζονται από το νερό, από την εξασφάλιση χημικών τουαλετών, σκηνών για να μείνουν και να διανυκτερεύσουν το βράδυ όσοι δεν μπορούν να μείνουν πια στα σπίτια τους. Και βεβαίως αυτοί που είναι ευπαθείς κατηγορίες χρειάζεται να μεταφερθούν είτε σε νοσοκομεία είτε αντίστοιχα σε ξενοδοχεία για να μπορούν να έχουν το οξυγόνο τους, να έχουν όλες τις παροχές για την νοσηλεία τους. Από εκεί και πέρα αναδεικνύεται ένα τεράστιο πρόβλημα που σχετίζεται και έχει αναδείξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατ' επανάληψη και η αρετή του στα συμβούλια, τα δημοτικά και τα περιφερειακά, το πρόβλημα της έλλειψης αντισεισμικής θωράκισης και των δημόσιων κτηρίων και των ιδιωτικών, γιατί αυτά θεωρούνται ότι είναι κόστος και δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά, με τραγικό όμως τρόπο, από τις τεράστιες καταστροφές που έγιναν εδώ, στο Δαμάση κυρίως, και σε σπίτια και στο σχολείο και σε υποδομές, ότι αυτά πρέπει να μπουν σε άμεση προτεραιότητα. Δεν μπορεί να παίζει κανείς με τις ανθρώπινες ζωές και τις λαϊκές περιουσίες.